Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Πολύ καλέ καιρικέ συνθήκε αναμένεται να επικρατήσουν την Πέμπτη από άκρη στην χώρα μα. Τώρα, κάποιε τοπικέ ομίχλε, όπω είναι φυσικό, με την πιο αυξημένη σχετική υγρασία και την εξασθένιση των ανέμων, θα τι έχουμε νωρί κυρίω το πρωί στι ευπαθεί στι ομίχλε περιοχέ τη χώρα μα. Όπω βλέπετε και στη φωτογραφία δίπλα μου, αλλά γρήγορα αυτέ θα διαλυθούν, όπω συνέβη και σήμερα. Και σήμερα επικράτησε επίση πάρα πολύ καλό καιρό σε όλη την Ελλάδα με κάποιε τοπικέ συνευχέ εδώ στα δυτικά. Η πιο η έντονη καιρική δραστηριότητα από πλευρά Νότια Ευρώπη και κυρίω στην περιοχή τη Μεσογείου εντοπίζεται και θα εντοπίζεται και κατά τη διάρκεια του επόμενου 24ου εδώ στην Τινησία και γενικά στην Σικελία. Εδώ έχουμε δυνατέ μπόρε, βροχέ και καταιγίδε από ένα βαροματικό χαμηλό το οποίο έχει μείνει στάσιμο. Τώρα, όσοι μα ακούτε από την Γερμανία, κυρίω την κεντρική και την βόρεια Γερμανία, αναμένεται την Πέμπτη να έχουμε ένα πέρασμα από μια ατμοσφαιρική διαταραχή, η οποία εκτό από δυνατέ βροχέ, πρόσκαιρο θα είναι το πέρασμα, αλλά θα είναι έντονο, εκτό από δυνατέ βροχέ, εδώ τι βλέπετε με τι γκρι και τι μπλε αποχρώσει, θα συνοδεύονται αυτέ, θα συνδυάζονται αυτέ και α, με πολύ ισχυρού δυτικού βορειοδυτικού ανέμου. Θυελώδη, θα έλεγα, μέσα στην Πέμπτη λοιπόν. Και κυρίω σε περιοχέ κοντά και γύρω από το Βερολίνο, και όχι μόνο, αναμένεται οι άνεμοι να ξεπεράσουν κατά τόπου και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, να φτάσουν δηλαδή τα 10 με 11 πρόσχερα και τοπικά έω και τα 12 από Λίγο προσοχή εκεί όσοι μα ακούτε, παραλαμβάνω από αργά τη νύχτα προ το ξημέρωμα τη Παρασκευή, ο καιρό θα ξαναβελτιώ και σε αυτέ τι περιοχέ. Τώρα, αυτό το σύστημα καθώ θα κινηθεί προ την Ανατολική Ευρώπη προ την Παρασκευή και το Σάββατο. Τα δυτικά, νοτιοβυτικά κρασπεδά του θα περάσουν και πάνω από τα Βαλκάνια και αυτή θα είναι η αιτία τη πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού που θα έχουμε το Σάββατο και στην περιοχή μα, σε συνδυασμό μάλιστα και με δυνατού ανέμου και στην περιοχή μα. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια με περισσότερη λεπτομέρεια λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από την εξέλιξη του καιρού για την Πέμπτη στην χώρα μα. Εκτό από τι όποιε τοπικέ ομίχλε που σα στην αρχή του δελτίου που γρήγορα θα δηληθούν, γενικά η Πέμπτη θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με πάρα πολύ καλέ καιρικέ συνθήκε. Λιακάδα, Πάκρη, Σάκρη και το βράδυ θα κυριαρχήσει η ξαστεριά, κυρίε και κύριοι. Οι άνεμοι εξασθενημένοι συμβάλλουν σε αυτό, στι τοπικέ ομίχλε νωρί το πρωί, οι εξασθενημένοι άνεμοι γενικά, οι οποίοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 2 με 3 τοπικά και τα 4 από φόρτο, το 4 κυρίω στα βόρεια τμήματα του Αιγαίου. Εδώ από τι κυκλάδε και νοτιότερα, νοτιο, ανατολικότερα και νότιο-δυτικότερα, οι άνεμοι θα είναι ελαφρώ πιο ενισχυμένοι και αρκετά πιο ενισχυμένοι στο καρπάθιο, που οι ρηπέ του βορειοδυτικού ανέμου δεν αποκλείται να φτάσουν και τα 6 με 7 από φόρτο. Με το που θα ξεστερώσει. Απόψε! Γενικά η θερμοκρασία εύκολα πέφτει στα ορεινά και κάτω από του 10 βαθμού. Θα έχουμε ως και 5 με 6 βαθμού στι περισσότερε ορεινέ περιοχέ κατά μέσο όρο τη νύχτα α, και το ξημέρωμα στην ουσία. Προς το ξημέρωμα τη Πέμπτη. Στα υπόλοιπα υπηρετικά, γύρω σε 9 με 13 βαθμού Κερσίου η θερμοκρασία. Στο Αιγείο δεν φαίνεται να πέφτει ο υδράγυρο, κάτω από του 13 βαθμού στα βόρεια και κάτω από του 17 με 18 βαθμού στα νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα. Το μεσημέρι τώρα το θερμομετρικό εύρο μεταξύ νύχτα και ημέρα το βλέπετε θα είναι μεγάλο. Ψύχρα την νύχτα, κατά τόπου έντονη, ζέστη την ημέρα, με τον υδράγυρο να φλερτάρει και με τα 26 άργια, 27 άργια τοπικά και τα 28 άργια σε κάποιε βυτικέ, κεντρικέ και νότιε πεδινέ υπηρεσίε. Περιοχές. Και στα ορεινά θα έχει κάποια ζέστη με 25 άρια το πολύ. Στα νησιά, εδώ και κυρίω στα νότια ανατολικά, το ο βορειά θα τηρήσει κάποια λίγο περισσότερη ψύχρα. Αλλά παρόλα αυτά θα ανέλθει και εδώ η θερμοκρασία στου 26 με 27 βαθμού Κελσίου κατά τόπου. Η Αττική θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό από την αρχή τη ημέρα. Τη νύχτα φυσικά ξαστεριά. Η άνεμη εξασθενημένη από διάφορε γενικά διευθύνσει. Θαλάσσια άβρα στι παράκτιε περιοχέ το μεσημέρι. Θερμοκρασία γύρω στου 27 βαθμού Κελσίου κατά μέσο ώρα αργά το μεσημέρι. Στο Λεκανοπέδιο. Φυσικά και η Θεσσαλονίκη, όπω και η ευρύτερη περιοχή τη Κεντρική Μακεδονία, θα απολαμβάνουν ηλιοφάνεια από το πρωί. Στο εσωτερικό τη Κεντρική Μακεδονία και κυρίω σε παθή στι ομίχλε περιοχέ δεν αποκλείεται να βγάλει κάποια πρόσκαιρη ομίχλη που γρήγορα θα έχει διαλυθεί. Τη νύχτα θα έχουμε ξάστεριά. Ασθενεί θα είναι και εδώ οι άνεμοι. Ο υδράγυρο στου 24 βαθμού Κελσίου. Αργά το μεσημέρι στην πόλη Θεσσαλονίκη γύρω στου 14 βαθμού το πρωί. Αλλά γύρω από την πόλη, όπω το Λαγκαδά, στα Γενιτσά, υπολογίστε τον υδράγυρο 4 με 5 βαθμού πιο χαμηλά τη. πρώτε. Πρωινέ ώρε τη Πέμπτη. Πολύ καλό ο καιρό λοιπόν την Πέμπτη. Για να δούμε την Παρασκευή. Και βλέπετε, να σταματήσω λίγο τι πρωινέ ώρε, να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε λοιπόν την όλη εξέλιξη για την Παρασκευή. Η Παρασκευή θα ξεκινήσει επίση με πάρα πολύ καλό καιρό. Λίγο περισσότερε παίρνετε να ομίχλε νωρί το πρωί σε κάποιε υπηρετικέ περιοχέ. Ευπαθή στι ομίχλε, κοντά σε λίμνε, ποτάμια. Το ξέρουμε αυτό, το γνωρίζουμε αυτή την εποχή. Και κάποια σύννεφα, βλέπετε, τα βλέπετε αυτά στου δέκτε σα εδώ, δυτικότερα τη χώρα μα, θα αρχίσουν να γίνονται περισσότερα ώρα με την ώρα. Είμαστε γύρω σε 7 το πρωί τη Παρασκευή, όσο θα Λοιπόν. Προ το μεσημέρι, βλέπετε εδώ περισσότερα τα σύννεφα στα δυτικά. Δεν θα δώσουν όμω παντού αυτά τα σύννεφα κάποιε βροχέ. Ψυχά λέει και τοπικέ βροχέ στα βορειοβυτικά. Λίγο περισσότερε μπόρε εδώ στα νότιο-δυτικά τμήματα τη Ευρώπη προ το μεσημέρι, τη Ελλάδα, με συγχωρείτε, προ το μεσημέρι και εδώ στα πιο νοτιο τμήματα επίση στα δυτικά τη Κρήτη. Αναμένονται κάποιε τοπικέ μπόρε προ το απόγευμα τη Παρασκευή. Τοπικέ συνευχέ τα υπόλοιπα ανατολικά, νότιο-ανατολικά τμήματα μετά το μεσημέρι, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο και οι άνεμοι θα νοτιάδε Ολη τη διάρκεια τη Παρασκευή. Θα στραφούν μετά το μεσημέρι οι άνεμοι σε Νοτιάδε και στο Αιγαίο, γύρω στα 4 με 5 τοπικά έω και 6 μποφόρ, κυρίω στα νότια τμήματα. Θα αυξηθεί λίγο και η σχετική υγρασία την Παρασκευή και θα ανέβει και λίγο ακόμη η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του μεσημεριού τη Παρασκευή. Θα τη δούμε σε λίγο τι θερμοκρασίε μέχρι και τα τέλη τη εβδομάδα. Τώρα παρατηρήστε τι αναμένετε να συμβεί το Σάββατο. Σας έδειξα στην αρχή του Δελτίου την ατμοσφαιρική διαταραχή που θα επηρεάσει την βόρεια Ευρώπη και κυρίως την Γερμανία κατά τη διάρκεια της Πέμπτης και σας είπα ότι τα δυτικά και τα νότια κράσπεδα αυτού του συστήματος θα κατέβουν προς τα Βαλκάνια και φαίνεται να επηρεάζουν και την χώρα μας ανάλογα με την περιοχή με διαφορετικά έτσι φαινόμενα θα, τα σας πω, θα σας πω σε λίγο πώς ακριβώς. Το Σάββατο θα ξεκινήσει με αρκετή συννεφιά στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα υπάρξουν και κάποια ανοίγματα εδώ σε ανατολικά κυρίως υπηρετικά τμήματα της Ελλάδας μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στο facebook κύριος Αγρότες τελικά πότε θα έρθουν οι βροχές και κυρίως στα βυτικά τμήματα η ξηρασία, η ανοβρία είναι πραγματικά εντυπωσιακή Φέτος, Τώρα, υπάρχουν ενδείξει να έχουμε κάποιε καλέ βροχέ στα δυτικά και κυρίω βορειοδυτικά τμήματα το Σάββατο, τι πρωινέ προμεσηβρινέ ώρε. Αλλά θα είναι σύντομη διάρκεια, καθώ αυτό το σύστημα κινείται πολύ γρήγορα από την κεντρική Ευρώπη, από την κεντροβορειοανατολική Ευρώπη προ την περιοχή μα και το Σάββατο θα κινηθεί πολύ γρήγορα επίση προ την Τουρκία. Θα προλάβει να δώσει κάποιε βροχέ, κατά πάσα πιθανότητα αξιόλογε, στα βορειοδυτικά και μετά το μεσημέρι στα βόρεια ανατολικά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρόσκαιρα και λίγο πιο νότια. Εδώ, Ανατολική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Εδώ αυτέ οι περιοχέ θα έχουν κάποια σύννεφα που πρόσκαιρα θα πυκνώσουν, αλλά η πιθανότητα για κάτι το αξιόλογο είναι μικρή με τα τελευταία προνοστικά στοιχεία. Θα έχουμε σύντομε μπόρε, πολύ μικρή διάρκεια, γενικά συγκριτικά με την υπόλοιπη δυτική, βορειοδυτική και βορειοανατολική και ανατολική Ελλάδα. σω στην Μακεδονία κάποιε βροχέ σημειωθούν λίγο περισσότερο και κάποια λίγο περισσότερη ώρα. Παρατηρήστε και κάποιες λευκές αποχρώσεις εδώ, στα βόρεια όπω και στα υπόλοιπα Βαλκάνια. Θα κατέβει κρύο και μάλιστα θα προλάβει να χιονίσει σε αρκετέ ορεινέ περιοχέ τη Δυτική Βαλκανική Ισονήσου και, και καθώ το κρύο θα μπαίνει στην χώρα εδώ στην Βορειοβητική Ελλάδα και θα περνά το κατόφλι των βορειοδυτικών συνόρων τη χώρα μα προ το μεσημέρι, δεν αποκλείεται πρόσκαιρε για λίγο ίσω χιονίσει στα βουνά τη Μακεδονία πάνω περίπου από τα 1400 με 1500 μέτρα. Αν αφήσω τώρα το Σάββατο να κυλήσει μέχρι και το τέλο του, θα δείτε τι περισσότερε βροχέ να σημειώνονται εδώ στα ανατολικά, βόρεια-ανατολικά και παράλληλα θα βελτιώνεται ο καιρό μέχρι και αργά το βράδυ. Έχει βελτιωθεί από πλευρά φαινομένων ο καιρό σε όλη την δυτική και ηπειρωτική χώρα. Καθώ θα ακολουθήσουν πολύ ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι το Σάββατο, οι οποίοι δεν αποκλείεται να φτάσουν με τα τελευταία στοιχεία τα 7 με 8 μοφόρ. Πρώτα στο Ιόνιο, αργότερα εδώ στην περιοχή τη Μακεδονία και κυρίω στον Θερμαϊκό, Α, μετά. Το απόγευμα θα αρχίσει να στρέφεται ο άνεμο από γενικά διευθύνσει και στο Αιγαίο σε βορειο και θα ενισχυθεί και εδώ μέχρι και το τέλο τη ημέρα. Πάντω, μέχρι και το απόγευμα στο Αιγαίο θα επικρατήσουν δυνατοί άνεμοι στα 6 με 7 και τοπικά και πρόσκαιρο και οκτώ μοφόρ. Να επαναλάβω λοιπόν την Παρασκευή. Γενικά καλό καιρό με κάποιε τοπικέ μπόρε στη δυτική-νότιο-βηδική Ελλάδα μετά το μεσημέρι. Το Σάββατο, πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού αλλά κατά έντονη με τοπικά μόνο βροχέ κυρίω τα πιο δυτικά, βόρειοανατολικά και ανατολικά τμήματα με τα τελευταία προνοστικά στοιχεία και πολύ δυνατή φαίνεται να είναι η άνεμη κατά τη διάρκεια του Σαββάτου σε αρκετέ περιοχέ τη χώρα και θα είναι και αρκετά ψυχρή. Θα δώσουν και μια χειμωνιάτικη αίσθηση το Σάββατο αυτή οι βορειάδε. Πάμε στην Κυριακή. Θα παρατηρήσετε λοιπόν ότι ο καιρό κατά τη διάρκεια τη Κυριακή θα βελτιωθεί, θα είναι βελτιωμένο και μόνο λίγα σύννεφα θα έχουμε το πρωί με κάποιε τοπικέ μπορέ στα νότια και κυρίω στην Κρήτη. Αλλά μέσα στην ημέρα η Κυριακή φαίνεται να έχει αρκετή ηλιοφάνεια περισσότερες περισσότερε περιοχέ τη χώρα και οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα έχουν εξασθενήσει την Κυριακή. Πρόσχελη, λοιπόν, θα είναι και η ενίσχυση σημαντική των βορειοβητικών ανέμων το Σάββατο στην χώρα μα. Να δούμε τι θερμοκρασίε. Την Παρασκευή σα είπα, θα έχουμε νοτιάδε, σύννεφα, επαναλαμβάνω, αμετά το μεσημέρι και κάποια τοπικά φαινόμενα στα βυτικά, νοτιοβυτικά. Θα προλάβει η θερμοκρασία για λίγο όμω το μεσημέρι να φτάσει και του 28 με 29 βαθμού Κερσίου σε συνδυασμό με αυξημένη την σχετική υγρασία. Το Σάββατο, από τα βόρεια προ το μεσημέρι όμω και μετέπειτα, όχι ε, πιο νωρί, θα αρχίσει να πέφτει σημαντικά η θερμοκρασία. πρώτη θα νιώσουν την πτώση τη θερμοκρασία στην αισθητή οι κάτοικοι τη δυτική βορευδική Ελλάδα, κυρίω τη βορευδική χώρα, Ήπειρο Δυτική Μακεδονία και Γενικά Μακεδονία θα αισθανθούν τον υδράγειρο να πέφτει σημαντικά το Σάββατο σε ε, σχεδόν χειμωνιάτικα έτσι, επίπεδα θα έχει την αίσθηση ε, η πτώση του υδραργύρου το Σάββατο με το πολύ 14-16 και μετά το απόγευμα και πιο χαμηλά. Στην υπόλοιπη χώρα με τους νοτιβητικούς ανέμους μέχρι και το μεσημέρι ε, του Σαββάτου θα βετηρηθεί ο υδράγειρος και στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου αλλά και εδώ προς το βράδυ η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή όχι τόσο αισθητή όσο στην Δυτική, Κεντρική και την Βόρεια Ελλάδα. Και επαναλαμβάνω την Κυριακή. Θα ξαναβελτιωθεί ο καιρό από πλευρά φαινομένων. Θα έχει κρύο το πρωί τη Κυριακή στα περισσότερα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια, κυρίω τμήματα τη χώρα. Το μεσημέρι τη Κυριακή θα πρέπει να, α, α, ο υδράγειο να παρουσιάσει κάποια μικρή άνοδο, να μαλακώσει λοιπόν κάπω κάπως ο καιρό την Κυριακή, με 17 έω και 21 βαθμού Κελσίου στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια και 24 άρια στι υπόλοιπε νοτιότερε περιοχέ. Γιατί θα συμβεί τώρα όλη αυτή η κατάσταση, αυτή η εξέλιξη. Όλε αυτέ οι θερμές αίριε μάζε στη Νότια Ευρώπη θα παραμείνουν μέχρι περίπου και την Παρασκευή. Βλέπετε εδώ τι λευκέ έω και τι μπλε αποχρώσεις χειμωνιάτικου τύπου κατατόπου και επαναλαμβάνω λίγο προσοχή την Πέμπτη αύριο στι γερμανόφωνε χώρε και κυρίω στην κεντρική και την βόρεια Γερμανία από του φοδρού ανέμου που θα φτάσουν και θα ξεπεράσουν τοπικά και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή λοιπόν η ψυχρή μάζα θα κατέβει στα Βαλκάνια προ το Σάββατο. Σαν αέρινο χήμαρο θα περάσει το κατόφλι των βορείων συνόρων τη χώρα μα προ το μεσημέρι του Σαββάτου, δίνοντα και χιονοπτώσει, τι πρώτε χιονοπτώσει μικρή όμω διάρκεια στα βουνά τη βόρεια Ελλάδα. Και δείτε λοιπόν αυτέ τι αποχρώσει θα περάσουν πάνω από την χώρα μα το Σάββατο, αλλά την Κυριακή θα αρχίσουν να εκτοπίζονται Πιο θερμέ αέρειε μάζε από τα δυτικά και κεντρικά τμήματα τη Μεσογείου. Και ο καιρό θα ξαναβελτιωθεί και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει ξανά σταδιακή άνοδο, όχι ιδιαίτερα σημαντική, από εβδομάδα. Λεπτομέρειε φυσικά και αύριο μέσα από τα κεντρικά δελτία καιρού τη ΕΡΤ. Για να μην χάνετε φυσικά τον καιρό σα, κυρίε και να είστε όλοι καλά.